συντάκτης, πολιτικός συντάκτης χρόνια ολόκληρα. Επειδή την ομογένεια την έχω περπατήσει σε όποιο κομμάτι του πλανήτη και αν ήταν και επειδή ήμουνα και ο συνθετικός κρίκος τα χρόνια των ειδήσεων, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ως υπουργός αυτής της κυβέρνησης θέλω να συνδιαλέγομαι με τους εκπροσώπους της Ελλάδας και όχι κομμάτων. Και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα. Το ότι θα μιλάω με τους Ελληνάρες εκείνους που θα ενδιαφερόμαστε για την Ελλάδα και όχι με εκπροσώπους κομμάτων. Κύριε Υπουργέ, σαν δημοσιογράφος που είστε πολλά χρόνια, θα θέλατε να κάνετε μια πρόβλεψη εν ώψη και της διάσκεψης των Προέδρων, η οποία πηγαίνει Πέμπτη τελικά, αν θα έχουμε λευκό καπνό για τις τηλεοπτικές άδειες? Μέχρι στιγμής η αξιωματική αντιπολίτευση μαζί με το μικροσκοπικό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ που έχει απομείνει, αλλά βεβαίως άλλαξε μία στάση στην τελευταία ψηφοφορία, έχει αποδείξει ότι θέλει να είναι η μαύρη μαυρίλα. Καλό θα είναι να καταλάβει ότι αυτός ο τόπος θα αποκτήσει κανάλια με νόμιμη λειτουργία, πληρώνοντας τα νόμιμα, και καλό θα είναι να σταματήσει να κάνει παιχνίδια που βλάπτουν και τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Τέρενς Κουίκ, τον υφυπουργό εξωτερικών αρμόδιο για θέματα απόδημου ελληνισμού.